Καλώς ήρθατε φίλοι μου στο Σπίδα Radio, ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με την Αλεξάνδρα ξεκινάει αμέσως τώρα και στην παρέα μας έχουμε τον Γιώργο Γεωργίου, ένα νέο καταξιωμένο καλλιτέχνη. Θα μας τα πει όμως και ο ίδιος. Καλώς ήρθες στην παρέα του Σπίδα Radio, Γιώργο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε που δέχτηκες σήμερα να αφιερώσεις χρόνο και να σε μάθουμε καλύτερα. Τι λες, με μεγάλη μου χαρά. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Πανέτοιμος. Σε γυρίσω πίσω, σε παιδικές αναμνήσεις. Τι όμορφα. Ποιος δεν θα ήθελε να ξαναγίνει παιδί? Όλοι νομίζω. Να μου πεις τώρα, πού γεννήθηκες και πώς ήταν τα παιδικά σου χρόνια? Πώς ήσουν σαν παιδί, άτακτο? Τι έλεγε η μαμά? Εγώ γεννήθηκα σε ένα χωριό της Λεμεσού. Αμίαντος ονομάζεται, έτσι είναι η ονομασία του χωριού. Από ό,τι μου λένε, δεν ήμουν και το πιο φρόνιμο παιδί, αλλά πάντα ήμουν ευγενικός. Αυτό καλό είναι. Είχες αδέρφια? Ναι, έχω ακόμα τρεις. Είμαι ο μεγάλος εγώ της οικογένειας. Α, θα να λέμε ο αρχηγός ή τα μικρά κάνανε μπαϊράκι, να το πω έτσι? Ήταν εκείνη η αρχηγή και ο μεγάλος ήταν στην άκρη. Νομίζω τα μικρά κάνανε κουμάντα. Α, ναι. Εσύ τι έλεγες για όλα αυτά? Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο, εντάξει, είμαι και λίγο στον κόσμο μου ώρες ώρες, εντάξει, δεν δίναγε πολύ σημασία. Να σε πάω όμως, να μας πεις δύο πράγματα. Να μας πεις πότε ήρθε στη ζωή σου η μουσική, από παιδική ηλικία, δηλαδή από τότε που θυμάσαι τον εαυτό σου, πήρες ένα μικρόφωνο και λες εγώ τώρα θα τραγουδήσω. Ή μια κιθάρα κάτι, για πες μας. Ξεκίνησα βασικά στα 15 μου, άρχισα και... Μου άρεσε αυτό το πράγμα, αλλά επειδή είμαι, σας είπα και στην αρχή, είμαι από χωριό, ήταν δύσκολες οι συνθήκες. Με οδείαμε έτσι για να πάει κάπου να μάθεις μουσική. Ξεκίνησα αυτοδίδακτος και άρχισα στα 15 μου, έγραψα και το πρώτο μου τραγούδι. Εντάξει, τώρα πώς ήταν, εντάξει. Και συνέχισα μέχρι τα 18, μπήκα λίγο πιο βαθιά στη μουσική και με άκουσε ένας φίλος και μου πρότεινε να πω σε ένα συγκρότημα. Έτσι δοκιμαστικά, για λίγα τραγούδια στην αρχή. Και τελικά καταλήξαμε να εμφανιζόμαστε σε διάφορους χώρους, σε εκδηλώσεις, μαγαζιά, μπουάτ. Να σε ρωτήσω, βρε Γιώργο, μου είπες ξεκίνησες δειλά-δειλά στα 15. Τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε? Δηλαδή, είχες κάποιον καλλιτέχνη? Δηλαδή, άκουγες κάποιον καλλιτέχνη στα αυτιά σου και έλεγες εγώ θέλω να μοιάσω τον τάδε? Τι είναι αυτό που σε ερέθησε για να ασχοληθείς με το τραγούδι? Ο μικρός άκουγα το Δημήτρη Μητροπάνο. Φοβερός τραγούδις. Είναι και ο αγαπημένος της μητέρας μου. Στην αρχή, εντάξει, δεν ξετρελαινόμουν. Μετά όμως κόλλησα. Άκουγα τραγούδι και στο ραδιόφωνο ή όπου... Που παίζαν τραγούδια και ακούγαμε Δημήτρη Μητροπάνο και κολούσα. Έτσι πήρες την απόφαση δηλαδή να ξεκινήσεις κάτι δικό σου? Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Ναι, ξεκίνησα και ψιθύρισα λίγο τους στίχους και μου άρεσε αυτό το πράγμα. Όπως είπαμε, σαν αυτοδίδακτος που είσαι, ξεκίνησες με κιθάρα. Κιθάρα είναι πήρα που όταν ήμουν μικρός. Είχαμε ένα ατύχημα με το χέρι, σταματήσαμε την κιθάρα. Μετά συνέχισα μόνο με το τραγουδί. Και τώρα ξεκίνησα πάλι κάποια μαθήματα κιθάρας. Εντάξει, να αρχίσουμε να ξαναμπούμε σε αυτό το κομμάτι. Οπότε να κάνω εγώ ένα συμπέρασμα με αυτά που μου είπες. Μια που ήσουν εσύ ο μεγαλύτερος στην οικογένειά σου και έχεις και άλλα τρία, δεν είπαμε, αδέρφια? Ναι, ναι. Και εκεί πέρα που σε τρελαίνανε, με λίγα λόγια το λέω, παιδιά, χαρισματικά, να μην παρεξηγήσεις. Εκεί που σε τρελαίνανε, λες τώρα στα 15 δεν αντέχω, θα ασχοληθώ κάτι με τη μουσική. Είχες πιάσει από μικρός μια κιθάρα, είπες να το συνεχίσεις, αυτοδίδακτα πάντα. Και ξέρεις, το αυτοδίδακτο ναι, ναι, καμιά φορά είναι και το πιο όμορφο, να συμπληρώσω εγώ. Και ξεκίνησε ένα όμορφο ταξίδι, όπως στα 18 μαζί με τον φίλο σου καταλήξατε να είσαστε σε ένα, να το πω, σε μία μπάντα. Ένα γκρουπάκι, ένα συγκρότημα, ναι. Μπράβο. Εντάξει, όχι μεγάλα πράγματα, εντάξει. Το ένα δηλαδή έφερε το άλλο, όπου ξαφνικά ναι, ναι, εκεί που δεν περίμενες που ήσουν στο χωριό και έπαιζες απλά την κιθάρα, να βρίσκεσαι μπροστά σε πόσους ανθρώπους πάνω σε μια πίστα. Για πες μου λίγο την εμπειρία σου αυτή. Πρώτη φορά που εμφανίστηκα μπροστά σε κοινό, δεν μπορώ να περιγράψω πώς ήμουν εκείνη τη στιγμή. Έτρεμα ολόκληρο. Μόλις άρχισε το τραγούδι όμως και είπα τους πρώτους στίχους, ξεδιπλώθηκα.
Με ένα μαγικό τρόπο, δεν ξέρω, ήμουν εντάξει. Σαν να το έκανες χρόνια δηλαδή, ε. Ναι, ναι, δεν ξέρω, με βοήθησε ο κόσμος, το χειροκρότημα, εντάξει, παίζουν όλα ρόλο. Τι τραγούδια έβαζες στο πρόγραμμά σου, μια που μπήκες και ξεκίνησες και πήρες την πρώτη κρυάδα, να το πω εγώ έτσι. Εγώ πάντα τραγουδούσα λαϊκά τραγούδια, ακόμα και τώρα, αλλά τότε τραγουδούσα και λίγο πιο παγιά λαϊκά, που πλέον εμένα μου αρέσουν και σε πολλούς άλλους αρέσουν, αλλά δεν αρέσουν σε όλο τον κόσμο και πρέπει να κάνεις, να αλλάξεις λίγο εμπορία. Οπότε ήσουν στο βαθύ λαϊκό και μετά πήγαινες και προσαρμόζεσαι ανάλογα με την εποχή, σωστά? Ναι, ναι, ακριβώς έτσι. Και μια που πήγαινες στα μαγαζιά, έκανες το πρόγραμμά σου με τις ανάγκες του κόσμου, ουσιαστικά. Πώς ήταν για σένα, ναι, ναι, όμως, Γιώργο, να είσαι πάνω και να διασκεδάζεις τον κόσμο από κάτω? Τι είναι αυτό που σε εγωίτευσε, γινώσουν και εσύ ένα με τον κόσμο? Αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά κάποιου τραγουδιστή, να νιώθει τον κόσμο ότι διασκεδάζει. Άμα βλέπεις τον κόσμο και διασκεδάζει, περνάς και εσύ καλά. Άμα βλέπεις τον κόσμο και είναι λίγο αδιάφορος, λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Γινώσουν δηλαδή και εσύ ένα με τον κόσμο? Ναι, ναι. Γινόμασταν μία παρέα το μαγαζί. Τις περισσότερες φορές. Κάποιες φορές, εντάξει, μου έτυχε και να μην πάει καλά μια νύχτα ή και πολλές νύχτες ακόμα. Καλά, λογικό αυτό. Ανθρώποι είμαστε. Δεν γίνεται να είμαστε τέλειοι. Υπάρχουν και κάποιες δύσκολες στιγμές, να το πω εγώ έτσι. Σίγουρα, ναι. Είναι και η κατάσταση που ζεις ή πώς είσαι ή αν είσαι ερχομένος ή αν είσαι κάτι να σε προβληματίζει. Και μια που ξεκίνησες έτσι ωραία τα live και τώρα πια έχεις την εμπειρία, να το πω έτσι, το live. Πότε πήρες την απόφαση να ασχοληθείς επαγγελματικά με το τραγούδι και να πεις εγώ μπαίνω στο στούντιο ηχογράφηση τώρα πια και θα ηχογραφήσω το πρώτο μου τραγούδι? Άργησα πολύ να πάρω αυτή την απόφαση, γιατί σκεφτόμουν και που γράφα τους στίχους, έχω και τραγούδια που τα γράψα που ήμουν πολύ μικρός και τα έβλεπα και έλεγα τώρα τι είναι αυτό που γράψα, θα με κοροϊδεύουν. Δεν ήξερα αν ήταν καλά αυτά που έγραφα. Α, ουσιαστικά δεν είχες την αυτοπεποίθηση, γιατί μια χαρά ήταν αυτά που έγραφες. Ναι, επί της πράξης έτσι δείχνει, ναι, ότι είναι καλά, ναι. Ευτυχώς είχα φίλους δίπλα μου, με στήριξαν, άκουσαν τα τραγούδια μου, είπαν αυτό θα κάνει επιτυχία και αυτό θα κάνει επιτυχία και πλέον μπήκα σε μια διαδικασία, λες να το κάνω και πάλι ήμουν επιφυλακτικός. Συνεχίζεις ακόμα να γράφεις? Ναι, ναι, έχω αρκετά τραγούδια που απλά θέλουν κυκλοφορία. Ναι. Απλά εντάξει, είναι και δύσκολες οι καταστάσεις τώρα, επειδή όλα τα βάζεις όλα από την τσέπη σου, κάνεις κάτι μόνος σου, δεν έχω εταιρεία πίσω μου ή χορηγό, να το πω έτσι. Ναι, οπότε πας σιγά σιγά. Ναι, και γι' αυτόν τον λόγο πάμε σιγά σιγά, ναι. Πώς ήταν η πρώτη σου φορά μέσα στο στούντιο ηχογράφησης όμως? Για σένα πώς ήταν σαν εμπειρία? Ήταν κάτι διαφορετικό από τις live εμφανίσεις που είχες? Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση το στούντιο με τις live εμφανίσεις. Μη σου πω ότι στο στούντιο αγχώθηκα περισσότερο από τις live εμφανίσεις. Γιατί, αλήθεια? Νιώθα πίεση. Δεν ήξερα, ένα συνέστημα περίεργο, γιατί μπήκα σε αυτόν το κουτί που λέγεται στούντιο και δεν... Λέω, θα βγει καλό αποτέλεσμα, δεν θα βγει, έρχονται όλες οι σκέψεις. Ναι, ακόμη και καλό. Και καλό να μην ήταν το αποτέλεσμα, μπορούσε εσύ να το ξαναπείς. Οπότε θα έβγαινε ένα καλό αποτέλεσμα, ούτως ή άλλως. Ναι, ίσως ένας λόγος που αγχωνόμουν ήταν αυτός, γιατί δεν είχα την εμπειρία του στούντιο και έμπαινα στο στούντιο και έλεγα πρέπει να το πω καλά. Και δεν είχα στο πίσω μέρο του μυαλού μου και να μην το πει καλά, τώρα θα μπει να το ξαναπεί, α πούμε. Ναι. Α, κατάλαβα. Ήθελες να το κάνεις μια και έξω, να είναι τέλειο, να βγει και να μην το ξανααγγίξεις. Ήθελα να το κάνω μια και έξω, γιατί ντρεπόμουν και τους ενορχιστωτές των τραγουδιών που τα φτιάχνω. Λέω τώρα πώς θα του φανεί αυτού, αν δεν το πω με τη μία, θα φανώ ότι δεν το μελέτησα, θα φανώ. Σκεφτόμουν διάφορα και αγχωνόμουν περισσότερο. Αλλά στην ουσία... Δεν χρειαζόταν το άγχος. Την ουσία το άγχος είναι καταστροφικό για ό,τι κάνεις στη ζωή σου. Έτσι πλέον... Είσαι πιο άνετος. Είμαι λίγο πιο άνετος, ναι. Σκέφτομαι λίγο πιο καθαρά. Και μια που ξεκίνησες, όπως είπαμε, στα 18, τώρα σε βλέπουμε πια επαγγελματικά μέσα στο χώρο. Με το άντε στο καλό. Για πες μου λίγο, πώς ήρθε στη ζωή μας
η επαγγελματική δισκογραφία πια. Γιατί ναι, ωραία είναι να τα φτιάχνεις μόνο σου, ωραία είναι να τα ηχογραφείς, ωραία είναι τα πάντα. Πώς πήρες την απόφαση να μπεις πιο βαθιά μες στο χώρο αυτό? Η πρώτη μου δουλειά ήταν πριν 6 μήνες τα ψυχολογικά. Που το κάναμε ντουέτο με το φίλο μου Μάριο Κωνσταντινίδη έναν τραγούδι. Και μετά μου διηγήθηκε ένας φίλος, να μην πούμε όνομα, μίαν ιστορία και μου ήρθε έτσι αυθόρμητα το άιντε στο καλό. Είναι δηλαδή σε στίχους δικούς σου το άντε στο καλό. Ναι, Έκπληξη και μας το. έκανες. Ναι. Και στίχη και μουσική, το άιντε είναι δικά μου του στο άιντε στο καλό το τραγούδι, ναι. Και σου ήρθε η ιστορία. Τι λέει η ιστορία του άντε στο καλό? Φαντάζομαι κάτι σε θυμό μου βγάζει. Το άιντε στο καλό λέει το που πλέει ότι όλα τελειώσα, ήταν αυτός πολύ χαγιά και σκέφτεται να πάρει την απόφαση να της πει να φύγει από το σπίτι, να φύγει από τη ζωή του. Άρα σε θυμό, καλά είπα εγώ. Σε θυμό και Ναι. απογοήτευση προς τα Πολύ κείμεργια. καλά το είπες. Ναι. Και λέει το ρεφρέν να μας, σε εισαγωγικά, λέει πάρ' τα πράγματα σου και φύγει από τη ζωή μου και από το σπίτι και πάρε και τα αισθήματα σου που μου πουλάγες, ας πούμε, τόσο καιρό, ψεύτικες αγάπες και άδειασέ μας την γωνιά με λίγα λόγια. Σκεφτείτε κάνει βίντεο κλιπς σε αυτό το κομμάτι. Αυτό το κομμάτι βγήκε με πολλές δυσκολίες γιατί προέκυψε εν καιρών κορονοϊού. Το οποίο ο κορονοϊός Είχαμε μας τα έφερε όλα πίσω, να το πω την αλήθεια. ακριβώς, είχαμε και δυσκολίες και στο στούντιο και στο να ήταν, είχαμε βίντεο κλιπ προγραμματισμένο και ακυρώθηκε. Εντάξει, βγήκε μέσα από αντίξωες συνθήκες αυτό το τραγούδι. Δεν έχει Εντάξει, σημασία αν δόξα βγήκε σε Θεό. σε δύσκολες συνθήκες, Γιώργο, ή όχι. Σημασία έχει πόσο πολύ έχει αγαπηθεί από τον κόσμο. Πόσο πολύ δηλαδή το ακούει ο κόσμος και ταυτίζεται με αυτό το κομμάτι. Το τραγούδι ξεπέρασε τις προσδοκίες που είχα για αυτό το τραγούδι. Μέσα σε ένα μήνα τώρα έχει 124.000 views και μου Επιτυχία. στέλνουν όλοι μήνυμα στο Messenger, στο Facebook. Μου λένε θα αρνητικά σχόλια και θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο. Το απολαύσουμε κι εμείς. Άντε στο καλό με Γιώργο Γεωργίου, τον οποίο όμως δεν τον αφήνουμε, δεν του λέμε άντε στο καλό εμείς. Του λέμε πηγαίνετε εσείς να ακούσετε το συγκεκριμένο κομμάτι και επανερχόμαστε εδώ γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Ακούσαμε το άντε στο καλό από Γιώργο Γεωργίου. Πραγματικά εμείς δεν του λέμε άντε στο καλό, τον έχουμε εδώ πέρα και θα έλεγα να τον βασανίσουμε, αλλά επειδή δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι, παιδιά, δεν βασανίζουμε εδώ κανέναν. Ήρθε η ώρα όμως να τον ταξιδέψω πάλι, να πάμε, γιατί τον έχω ταξιδέψει πολύ πίσω. Τον πήγα σε παιδικές αναμνήσεις, τον έφερα από εδώ. Πότε μπήκε επαγγελματικά, πότε ανέβηκε στη σκηνή, πότε μπήκε μέσα στο στούντιο, γράφει τα δικά του τραγούδια. Δηλαδή, πολυτάλαντο παιδί. Ευχαριστώ. Δεν μιλάς Καλά, εσύ ευχαριστώ. από εκεί, Δεν λες τίποτα. Για πες μου τώρα. Ναι. Επειδή πολλοί από εμάς, όπως και εγώ, να βάλω τον εαυτό μου μέσα, δεν γράφουμε. Δηλαδή, άμα μου πεις εμένα γράψε μου κάτι, θα σου πω πώς και τι, δεν ξέρω πώς να ξεκινήσω. Εσύ πώς το ξεκινάς? Δηλαδή, πώς εμπνέεσαι? Εκτός από την ιστορία που σου είπε ο φίλος σου, δηλαδή, τι είναι αυτό που καταπιάνεσαι για να βγάλεις κάποιο στίχο ενός τραγουδιού? Εντάξει, στίχο δεν βγάζει κάθε μέρα στίχο καθημερινά. Θα πει να γράψω ένα τραγούδι, σίγουρα δεν θα βγει καλό το τραγούδι. Α, όχι, θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο να ακούσει κάτι να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον και να γράψει πάνω σε αυτό. Να έχει κάποια ιστορία πίσω. Είτε είναι ανεβαστικό τραγούδι, είτε είναι ζεμπέκικο, είτε χαζάπικο, δεν έχει σημασία. Εσύ συνήθως τι γράφεις, ανεβαστικά τραγούδια? Ή είναι πολύ στο Όχι, εγώ τώρα θλιμμένα? τα δύο τραγούδια που έγραψα ήταν ανεβαστικά. Α, ανεβαστικά. Γιατί το άλλο στο καλό μου Γιατί. φαίνει θυμό και απελπισία, γι' αυτό είπα. Ναι. Έτσι είναι. Κάνει έκρηξη στο ρεφρέν και λέει είναι τελειωμένα. Είναι στο καλοφύλλα από τη ζωή μου. Είναι η έκρηξη. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο όμως, Γιώργο, που μου έκανε εντύπωση. Επειδή είσαι ήσυχο παιδί, κεντροπαλό θα έλεγα εγώ, αγχώδης παιδί, δεν ξέρω αν σε κατάλαβα καλά, τι Καλά γνώμη κατά καλά καταλαβαίνω. τι γνώμη έχεις για τα talent show? Έχουμε δει πάρα πολλά, ειδικά στο ελληνικό κομμάτι, όπως και στο αμερικάνικο. Εδώ φαντάζομαι και στην Κύπρο υπάρχουν, θα πήγαινες? Εγώ θα πήγαινα, ναι,
σε ταλαισιού, αν ένιωσα απόλυτα έτοιμος και μετά το παιχνίδι, αν ένιωθα ότι έχω κάτι να προσφέρω. Δηλαδή, για το θέμα να Δηλαδή, καταλάβουμε. τελειώνει από το παιχνίδι, δεν είπα να βγω πρώτος ή να με μάθει ο κόσμος περισσότερο από το παιχνίδι και μετά μόλις βγω από το παιχνίδι να βγάλω ένα τραγούδι που εμένα προσωπικά μου αρέσει και να αρέσει και στον κόσμο. Να πει αυτός δεν πήγαινε απλά στο X Factor, στο Voice ή οτιδήποτε, σε οποιοδήποτε παιχνίδι. Θα Τον είδαμε και πήγαινες, εξαφανίστηκε. ναι, θα πήγαινες με δικό σου κομμάτι. Δηλαδή με αυτά που έχεις Όχι. γράψει εσύ ή θα ερμήνευες κάτι άλλο. Όχι, θα ερμήνευα κάτι άλλο. Γιατί Σαν... αν έλεγα δικό μου κομμάτι, θα πηγαίναμε και σε άλλες λεπτομέρειες, θα κρίναν και το κομμάτι, δεν θα κρινόμουν εγώ 100% φωνητικά. Και ποιο τραγούδι θα διάλεγες? Τώρα με πιάνει λίγο να διάβαστο. Δεν ξέρω, σίγουρα θα πάω, Θα το μάθουμε τότε. Από ό,τι θα ετοιμάσω. φαίνεται, όταν θα πάει. Εδώ θα είμαστε. Θα τα λέμε με τον Εσύ, Γιώργο. αν θα ετοιμάσω ένα τραγούδι, θα το προετοιμάσω για ένα μήνα τουλάχιστον να πω εκεί και να είμαι έτοιμος. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο τώρα που μου έκανε εντύπωση. Επειδή τραγουδούσες μέσα σε αυτό το group, ακόμα υπάρχει το group ή πήγες μετά μόνος σου? Μετά πήγα μόνος μου, τώρα έχω άλλον γκρουπ τώρα. Α ναι, για πες μας. Ναι, να αναλαμβάνουμε πάρτι ή γάμους ή οτιδήποτε. Έχω το δικό μου σχήμα και τώρα προετοιμαζόμαστε για το Σεπτέμβρη πλέον, γιατί τώρα μετά κορονοϊού εποχής μειωθήκαν οι δουλειές. Οπότε νέο group, νέα τραγούδια. Είναι το επόμενο κομμάτι που θα... Δηλαδή το τελευταίο κομμάτι είναι το άδειο στο καλό. Το επόμενο κομμάτι που θα έρθει στο μέλλον θα είναι μαζί με το group ή πάλι θα είσαι μόνος σου? Και το group είναι οι συνεργάτες μου. Πάμε μαζί στα events, στα parties, σε μια δουλειά σταθερή. Τα τραγούδια τα κάνω εγώ. Μπαίνω στούντιο, είμαι μόνος μου στην ουσία. Προβάλλω τον εαυτό μου. Άρα ουσιαστικά το επόμενο κομμάτι θα έρθει στο μέλλον, θα είναι πάλι μόνος σου. Δεν θα δούμε μαζί την μπάντα σου, ας πούμε. Εντάξει, μπορεί να μπει να βάλω την μπάντα μου στο βίντεο κλιπ. Να το κάνω έτσι. Το επόμενο θα έρθει σύντομα, δηλαδή υπολογίζομαι σε 2-3 μήνες. Α, τόσο νωρίς, δηλαδή είναι έτοιμο. Η στίχη και η μουσική είναι έτοιμη. Θα αρχίσουμε να φτιάχνουμε τις λεπτομέρειες, να βγάλουμε κάτι. Γιατί πάντα πρέπει να εξελίσσεσαι και να βελτιώνεσαι. Ό,τι βγάζεις να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Τώρα βέβαια έχεις μια αλφα εμπειρία, δεν είναι όπως ήσουν στην αρχή το πρώτο σου ξεκίνημα. Όχι, τώρα νομίζω είμαι λίγο πιο έτοιμος. Γιατί εντάξει, δεν είμαι 100% έτοιμος, δεν έχω και τη τεράστια εμπειρία, αλλά είμαι σε καλή κατάσταση. Για παίζουμε τώρα κάτι άλλο. Σκέφτεσαι τώρα, αλήθεια θα μου πεις. Είπαμε σε αυτό το βίντεο κλιπ θα γινόταν σε αυτό το τραγούδι, συγγνώμη λάθος, σε αυτό το τραγούδι το Άιδη στο καλό θα γινόταν το βίντεο κλιπ «Μας σταμάτησε ο κορονοϊός, τα ακυρώσαμε». Θα Ναι. γίνει σε αυτό το κομμάτι ή θα πας τώρα στο επόμενο κομμάτι που θα κυκλοφορήσει σε 2-3 μήνες βίντεο κλιπ? Αυτό είναι μέσα ακόμα αυτό το σκέφτομαι. Ας θα κάνω βίντεο κλιπ αυτό το τραγούδι, θα πρέπει να ξαναμπω στούντιο, να το ξαναγράψω και να το κάνω και το βίντεο κλιπ. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο να κάνω αυτή τη διαδικασία, γιατί ήδη το κομμάτι έχει απήχηση στον κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι υπερβολικό να κάνω βίντεο κλιπ μετά από τόσο καιρό. Οπότε σκέφτεσαι να το αφήσει χωρί βίντεο κλιπ το συγκεκριμένο και να πα στο καινούριο. Ναι. Και να γίνει όλο αυτό με. Θα γίνει Και να γίνει όλο στη να. Λεμεσό, ή θα σκέφτεσαι να πα σε κάποιο άλλο μέρο να γυριστεί το βίντεο κλιπ. Αυτό που θα έρθει, Αυτό θα λέμε, το. το τραγούδι. Δεν λέμε. Ναι. Αυτό θα το δούμε με το σκηνοθέτη. Εντάξει, στο πρώτο που κάναμε βίντεο κλιπ πήγαμε Λάρνακα, πήγαμε Πάφο, πήγαμε Λεμεσό. Εντάξει, θα γίνει στην Κύπρο πάντως. Δεν ξέρω αν θα μείνουμε αποκλειστικά στη Λεμεσό. Πόσες Θα το μέρες δούμε και με το σκηνοθέτη. χρειάζεται, Γιώργο, για να γίνει ένα σωστό βίντεο κλιπ, μια που έχεις την εμπειρία τώρα? Εντάξει, κάναμε γυρίσματα 4-5 μέρες και μετά το φτιάχνει ο σκηνοθέτης. Θέλει αυτός 2-3 εβδομάδες. Είπε θέλει ένα μήνα να έχει το αποτέλεσμα. Wow, ένα μήνα, για ένα μόνο Ναι, τραγούδι. ναι, ναι, ναι. Πόσο... Θέλει ένα Ναι. μήνα το βίντεο κλιπ και ακόμα 2-3 μήνες να βγει και το τραγούδι, να είναι και σωστό. Θέλει αρκετό χρόνο για να γίνει σωστή δουλειά. Ναι. Πώς σου φάνηκε εσένα σαν εμπειρία?
Γιατί ήδη έχεις ένα βίντεο κλιπ στο ενεργητικό σου. Πιστεύεις ότι ο τραγουδιστής είναι και ηθοποιός μαζί, χρειάζεται να έχει κάποιες γνώσεις, μπορεί να πει τη γνώμη του σε ορισμένα πράγματα. Τώρα σε αυτόν τον βίντεο κλιπ θα έχω και εγώ άποψη, γιατί στο πρώτο ήμουν πολύ κουμπωμένος, πολύ αγχωμένος. Λέω, σκεφτόμουν μέχρι και να του πω: Δεν θέλω να κάνω βίντεο κλιπ, γιατί Τόσο. δεν ήμουν ο εαυτός μου. Ναι, κατάλαβα. Άρα δεν ήθελε να είσαι ηθοποιός, θέλει να είσαι αυτός, να εκφράζεσαι όπως είναι ο Γιώργος. Σωστά. Ναι, αλλά στην τελική πρέπει να γίνεις και λίγο ηθοποιός για τα βίντεο κλιπ. Άρα συνδυάζονται ηθοποιός Συνδυάζονται, ναι. και τραγουδιστής, τουλάχιστον για την ιστορία του τραγουδιού. Ναι, τουλάχιστον για την ιστορία, όσο μπορείς, εντάξει, όσο να βγει καλύτερο. Τι είναι αυτό που σε κάνει ευτυχισμένο? Για πες μας τώρα, το τραγούδι, η δουλειά, η Ευτυχισμένο με οικογένεια, οι φίλοι. κάνει η οικογένεια μου, το παιδί μου, οι φίλοι μου Α, και να άλλη το τραγούδι. έκπληξη. Να και άλλη Και εννοεί έκπληξη. η πιο μεγάλη μου αγάπη είναι το παιδί μου και μετά τα άλλα. Οπότε θα μην ρωτήσω πώς φαντάζεσαι την ιδανική γυναίκα, γιατί ήδη την έχεις βρει και έχετε Ναι, μαζί ακριβώς. ένα πιτσιρίκι. Φοβερό. Ναι. Τι λέει εκείνη η αλήθεια για την πορεία σου πάνω στο τραγούδι? Η οικογένειά μου με στηρίζει. Κάποιες φορές μου λέει και τα λάθη που κάνω είναι σωστό γι' αυτό, γιατί πρέπει να μας λένε και τα λάθη μας για να βελτιωνόμαστε. Καλά, αυτό λογικό. Είχαν καμιά Εντάξει. αντίρρηση, δηλαδή όταν πρώτο ξεκίνησε, οι γονείς είχαν αντίρρηση πάνω σε αυτό, ή σου είπανε ναι, Γιώργο, ξεκίνα και εμείς είμαστε από πίσω? Όχι, οι γονείς μου τους αρέσει. Με στηρίζουν φανατικά. Η γυναίκα σου από την άλλη που την γνώρισες, τι γνώμη είχε γι' αυτό? Της άρεσε να είσαι στο χώρο αυτό? Μαγεύτηκε από από το τραγούδι σου? Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Γυναίκα μου της άρεσε, αλλά είχε και επιφύλαξη, ξέρεις, επειδή λόγω αυτή η δουλειά είναι και νύχτα, με πολύ κόσμο, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Εντάξει, είχε και μια μικρή επιφύλαξη. Ναι, καταλαβαίνω. Λογικό. Ναι, σίγουρα, ναι. Τώρα είναι καλύτερα τώρα, εντάξει, μου έχει απόλυτη εμπιστοσύνη. Είναι γι' αυτό μια δουλειά. Το α και το ω, να έχεις εμπιστοσύνη στον άνθρωπό σου, νομίζω είναι το καλύτερο που μπορεί να έχει μία σχέση για να είναι υγιής. Να σε πάω τώρα. Καλή συνήθεια. Ποια είναι η καλή σου συνήθεια? Η καλή μου συνήθεια. Για πες. Η καλή μου συνήθεια είναι ότι προσπαθώ να βοηθώ κόσμο λόγω και του άλλου μου του επαγγελματός, γιατί με τη μουσική έχουμε κάποιες δυσκολίες. Είμαι νοσηλευτής, ηχονοσηλευτικός λειτουργός. Ωραία. Είχες Και επιλέξει, προσπαθώ. δεν μου λες Γιώργο, είχες Ναι. επιλέξει να γίνεις νοσηλευτής? Είχα επιλέξει, ναι, είχα επιλέξει γιατί φοβήθηκα μια φάση της ζωής μου με το τραγούδι, φοβήθηκα. Έβλεπα τι γινόταν, γιατί είναι πολύ σκληρός χώρος, πολύ ανταγωνιστικός και είπα είναι καλό να σπουδάσεις και κάτι για να καταπιαστείς από εκεί, γιατί δεν ξέρεις ποτέ πώς σου θα φέρνει η ζωή. Σου άρεσε δηλαδή και επέλεξες το να γίνεις νοσηλευτής ή απλά έτυχε? Μου άρεσε γιατί είναι ένα επάγγελμα που βοηθάς τον άλλον και δίνεις, προσφέρεις χαρά. Δηλαδή είναι κάτι όπως το τραγούδι, αλλά με διαφορετικό τρόπο. Εγώ είμαι χαρούμενος άμα προσφέρω κάτι στον άλλον και το βλέπω ότι του ευχαριστιέται και το χαίρεται. Άρα δύο πολύ λειτουργικά επαγγέλματα κάνεις. Νοσηλευτής που βοηθάς όλο τον κόσμο, αλλά και τραγουδιστής που βοηθάς, θα έλεγα, την ψυχή του κόσμου. Ναι, και αυτό είναι. Σαν το ένα δηλαδή συνδυάζει το άλλο. Στην τελική συνδυάζονται, ναι. Έχει τύχει να τραγουδήσει σε κάποιον από τους ασθενείς σου, δηλαδή να πάρει να προσέχεις κάποιον και να τον δεις τόσο πολύ στενοχωρημένο με όλα αυτά που συμβαίνουν, για να πεις: μη στεναχωριέσαι, εδώ είναι, έλα να το διασκεδάσουμε, σε εισαγωγικά πάντα. Πολλές φορές. Φαντάζομαι τι θα λένε οι συνάδελφοί σου αλλά και οι ασθενείς σου όταν ακούνε τα τραγούδια σου. Οι ασθενείς μου τυχαίνει να μου λένε μόλις μπω μέσα, επειδή τους λένε και άλλοι συναδελφοί, είναι τραγουδιστές, έβγαλαν τραγούδι και το διαφημίζουν και εκεί. Και μόλις μπω μέσα μου λέει άστη θεραπεία και πες μας έναν τραγούδι. Άρα θεραπεία μεταμουσικής, τι πιο ωραίο. Ναι. Πολλές φορές Ναι. λέμε ότι
υπάρχει η μουσικοθεραπεία. Νομίζω τα έχεις συνδυάσει πολύ ωραία. Ναι, θα κάνω συνδυασμό. Έτσι καταφέρεις να περιορίσεις και το άγχος. Έτσι νομίζω εγώ. Με τα καλά λόγια που ακούς τη δουλειά, στην κύρια δουλειά σου ουσιαστικά, και ναι, μετά ναι. Να είσαι πιο δυνατός ακόμα για να βγάζεις περισσότερες επιτυχίες. Ναι, με βοήθησε πάρα πολύ η νοσηλευτική σε αυτό το κομμάτι, γιατί ήμουν και πολύ ντροπαλός. Βασικά είμαι ντροπαλός. Εντάξει, στη σκηνή δεν είμαι τόσο ντροπαλός, εξοικειώθηκα λίγο. Με βοήθησε πολύ σε αυτό το κομμάτι μου, γιατί συναναστρέφεσαι με πολύ κόσμο, ακούς και τα καλά λόγια, ακούς και τα κακά και έρχεσαι σπίτι και σκέφτεσαι. Και λες, με το άγχος δεν κάνεις κάτι, αφού μιλούν καλά για σένα, γιατί να χωνέσαι, τι έκανες, δεν κάνεις κάτι λάθος ή κάτι... Και έτσι παίρνεις δύναμη. Άρα είσαι αγχώδης με το παραμικρό, να το πω έτσι. Νομίζω σου ψυχολόγησα μια χαρά. Με το παραμικρό ο Γιώργος αγχώνεται, που στην ουσία όμως δεν χρειάζεται, γιατί θα έλεγα ότι αγχώνεται σαν ένα μικρό δημιουργικό άγχος για να μπορέσει να τα έχει όσο γίνεται πιο τέλεια, σωστά? Ναι, ακριβώς. Πλέον έγινε δημιουργικό το άγχος και είμαι χαρούμενος γι' αυτό, γιατί κάποτε ήταν και καταστροφικό άγχος. Τώρα είναι δημιουργικό πλέον. Και το έχεις πετύχει αυτό. Γιατί βλέπουμε πολλά όμορφα πράγματα και πολλά όμορφα πράγματα να έρχονται στο μέλλον. Πώς φαντάζεσαι αλήθεια τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια? Το έχεις σκεφτεί ποτέ? Μετά από 10 χρόνια δεν το σκέφτηκα. Η αλήθεια είναι δεν μου άρεσε να κάνω σχέδια για το μέλλον. Απλά προσπαθώ να γίνομαι μέρα με τη μέρα καλύτερος. Άρα να έχω παρόν. Υγεία και ότι έρθει καλοδεχούμενο. Ελπίζω να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Δεν μου λες τώρα, τι θα αφιέρωνες εδώ πέρα στη γυναίκα σου? Ποιο τραγούδι? Όχι το άδες το καλό, τι θέλουμε στη ζωή μας? Οπότε δεν ισχύει αυτό. Νομίζω θα αφιέρωνα το «Γιατί έχω εσένα» του Πλούταρχου. Τι λες, θα μας το πεις σε καπέλα και να τους το αφιερώσουμε κιόλας? Τώρα με παίρνει λίγο να προετοιμαστώ. Να το πούμε, γιατί όχι. Να τους το αφιερώσουμε κιόλας, περιμένουμε. Να τους το αφιερώσουμε. Είσαι εδώ. «Γιατί έχω εσένα, να σε βλέπω και μόνο μου αρκεί, φτάνει ένα σου βλέμμα για να φτιάξω τον κόσμο απ' την αρχή». Ωραία, γιατί πραγματικά όταν έχεις τον άλλο σου μισό, ξεχνάς τα πάντα, όλα τα κάνεις με τη μία. Ε, Γιώργο. Σίγουρα, σίγουρα. Και βασικά αυτό το τραγούδι, αυτό το δύστιχο που είπα, είναι όλο το νόημα του τραγουδιού. Γιατί, εντάξει, άμα έχει ο ένας τον άλλον και στηρίζεσαι, παίρνει δύναμη, πολύ δύναμη. Να ολοκληρώσουμε τώρα. Πριν σε αφήσω και με αφήσει, γιατί πραγματικά δεν ξέρω εδώ πέρα. Είμαστε καταπληκτικοί παρέα. Έχουμε πάρει και τον καφέ μας δίπλα. Έχουμε σκάσει με τη ζέστη, ο λίγοντι. Αλλά πριν σε αφήσω, θέλω να μας ταξιδέψει στην όμορφη Λεμεσό. Δεν έχω έρθει ποτέ. Για πες μας. Άμα ερχόμουν σαν ταξιδιώτης, τι θα πρότεινε να πάω να επισκεφτώ? Καταρχήν θα ερχόμουν σε σένα να σε ακούσω. Στο live που θα έκανες, ένα αυτό. Αλλά τα υπόλοιπα... Η Λεμεσός τώρα αναπτύχθηκε πάρα πολύ. Ήρθαν πολλοί επενδυτές. Αλλά εγώ είμαι περισσότερο το χωριό, γύρω από τη Λεμεσό. Έχει πολλά πράγματα να δεις. Σαν, για πες που δεν έχω έρθει ποτέ. Είναι ένα παράδειγμα είναι το χωριό Όμωδος. Εκεί που κάνουν, έχει τα διάφορα εινοποιεία, που κάνουν γλυκά, που έχει γραφικά σπιτάκια. Έχει ωραία μέρη. Το άλλο είναι το Τρόδος, είναι πολύ ωραίο το χειμώνα, ναι. Έχει πάλι και χιονίζει και στο Τρόδος. Ωραία εστιατόρια, ωραία μέρη να δεις. Έχει πολλούς πολιτισμούς η Λεμεσός. Εγώ είμαι περισσότερο στα χωριά όμως. Εντάξει, στη Λεμεσό τώρα αρχίσαμε να κάνουν πύρκους, κάνουν... Πρέπει να φτιάξεις και... πολύ χρόνο, για να γυρίσεις όλα τα μέρη. Σίγουρα. Για σε πληρώσαμε τη φράση. Ο Γιώργος είναι... Πονηρός, έτσι λέει το τραγούδι. Στο τραγούδι. Εγώ θα λέγα ο Γιώργος είναι δημιουργικός. Γιατί? Δημιουργικός. Γιατί? Γράφεις τραγούδια, στίχους και μουσική. Προσπαθείς να τα ηχογραφήσεις με την παρέα σου. Δεύτερο. Τρίτο, προσπαθείς να μπεις πιο δυναμικά ακόμα στο χώρο. Μια που επαγγελματικά ουσιαστικά έχεις κινήσει τώρα τελευταία, πόσο είπαμε, ένα χρόνο. Δειλά-δειλά να είσαι επαγγελματικά πια. Όχι ότι δεν ήσουν και πριν ήσουν στα live πιο πολύ, αλλά σαν να είμαι στο δικογραφικό χώρο.
το δισκογραφικό ένα χρόνο, ναι. Οπότε όλα για σένα είναι μια διαφορετική εμπειρία, να το πω έτσι. Ακόμα και οι συνεντεύξεις, φαντάζομαι η πρώτη συνέντευξη θα ήταν λίγο δύσκολη για σένα. Γιατί δεν θα σκεφτόσουν να τι γίνεται. Για να φανταστείς, τώρα είμαι και άνετος. Σκέφτομαι την πρώτη μου συνέντευξη. Φαντάζομαι. Όλοι έχουμε την πρώτη κρυάδα, να το πω έτσι. Φαντάζομαι, όπως λέγαμε και πριν, η πρώτη κρυάδα να ανέβει στη σκηνή πάνω και να τραγουδήσει σαν πρώτη φορά. Η πρώτη φορά μέσα στο στούντιο, που πραγματικά εκεί νομίζω ότι ήταν πιο δύσκολο από το live, παρόλο που είχε τον κόσμο Ναι, από κάτω. σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Την πρώτη σου συνέντευξη, τα πρώτα σου τραγούδια πια να ακούγονται παντού, παγκόσμια. Και πώς συνεχίζουμε από εδώ και πέρα? Από εδώ και πέρα είπαμε τώρα κάνουμε πρόβες συνεχώς με το group για να είμαστε έτοιμοι για... Περιμένουμε τώρα, συζητάμε με κάποια μαγαζιά για προτάσεις και μπήκαμε στη διαδικασία τώρα να κάνουμε το καινούργιο τραγούδι που να το πούμε, δεν το ξαναείπα σε εκπομπή, θα είναι ζεμπέκικο το καινούργιο τραγούδι. Α, ωραία. Να Κάτι. πάμε σε άλλα μονοπάτια. Ευχόμαστε να αρέσει του κόσμου όπως άρεσαν και αυτά τα δύο τραγούδια. Είναι μεγάλη στήριξη του κόσμου. Ειλικρινά δεν έχω λόγια να τους ευχαριστήσω. Δεν το περίμενα. Δεν το περίμενα. Και λόγω αυτής της στήριξης γι' αυτόν προχωράμε έτσι. Οπότε, προχωράει ο Γιώργος δυναμικά με το επόμενο κομμάτι που θα έρθει σε 2-3 μήνες περίπου και Ναι. πιστεύω ότι θα έχει και βίντεο κλιπ μέσα και θα είναι και Ναι. ζεμπέκικο από ό,τι μας αποκάλυψε τώρα και Ναι. θα είμαστε και εδώ για να τα ξαναπούμε πάλι με το νέο τραγούδι. Με μεγάλη μου χαρά. Πριν όμως αφήσω, θέλω να μου πεις τρεις ευχές που θα έκανες για τον κόσμο, για τα αγαπημένα σου άτομα, γενικά για τους ανθρώπους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Τρεις ευχές. Πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία. Αγάπη, να αγαπάμε, να συγχωράμε, γιατί στο τέλος η κακία δεν βοηθά, δεν βγάζει πουθενά. Είναι μονόδρομος. Και το τρίτο, να στηρίζουν τις οικογένειες τους, να είναι ενωμένοι, γιατί είδαμε τι έγινε τώρα και με τον κορονοϊό. Αν δεν υπάρχει στήριξη στον άνθρωπο σου, στους φίλους σου, στους συγγενείς σου, δεν γίνεται τίποτα. Οπότε, με αυτά τα λόγια του Γιώργου, θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι. Πραγματικά, ενώσαμε σήμερα, λέμε σώμε Νέα Υόρκη, ταξιδέψαμε κιόλας εκεί πέρα, που πραγματικά δεν έχω πάει ποτέ και εύχομαι να πάω κάποια στιγμή, και να συναντήσω και τον Γιώργο από κοντά. Οπότε έρθεις, είσαι εκπρόσδεκτη, να σε ξαναγήσω. Όπου πήγα εγώ θα σε πάρω και εσένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πριν σε αφήσουμε, έχεις να συμπληρώσεις κάτι για όλα αυτά. Έχεις κάτι να πεις στον κόσμο. Καταρχάς να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσένα για τη στήριξη, για την πρόσκληση. Να πω έναν ευχαριστώ στον Απόστολο που μας έφερε σε επαφή για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Και στον κόσμο θέλω να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τη στήριξη και για τις ευχές που μου στέλνουν και καθημερινά και ότι θα προσπαθήσω εγώ ως Γιώργος κάθε φορά που κάνω κάτι να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Για να Και συνεχίσουν να με ακολουθούν και να με στηρίζουν. Τους ευχαριστώ πραγματικά. έτσι και λοιπόν, με αυτά τα λόγια του Γιώργου, τα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Θα σας αφήσουμε εμείς. Να ευχηθώ σε όλους σας καλή συνέχεια, καλή ακρόαση. Μείνετε αν θέλετε εδώ, συντονισμένοι στο Speed Radio, ακούστε τις καλύτερες επιτυχίες. Ωστόσο, δεν ξεχνάμε να χαμογελάμε ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές. Μαζί σας ήταν η Αλεξάνδρα Μεντόρος, παρέα με τον Γιώργο Γεωργίου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.